πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μαζεύουμε άγρια μανιτάρια. Βλέπουμε ότι έχει, το καπέλο του είναι λευκό-λευκό κρέμ. Σαν μαργαριτάρι γυαλίζει. Λίο γυαλίζει. Έχουμε κάποια υπολείμματα του ολικού πέπλου. Mm-hmm. Αυτό εδώ δεν έχουμε δαχτυλίδι. Το πόδι είναι σχετικά ινώδες. Είναι λευκό. Και βέβαια έχουμε μία λευκή βόλβα που αφήνει κάπως κενό. Οπ, πάει ο καπέλος. Δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν είναι. Προλάβαμε και το δάμο ολόκληρο. Mm-hmm. Μυρίζει. Μυρωδιά δεν έχει ιδιαίτερη μυρωδιά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Η σάρκα του είναι, όπως βλέπετε, ολόλευκη. Mm-hmm. Έτσι. Μυρωδιά δεν έχει τίποτα. Και τα ελάσματά του είναι λευκά. Τα ελάσματά του είναι πυκνά και είναι λευκά. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι πρόκειται για αμανίδα βέρδα. Όμως παρατηρώντας πιο προσεκτικά κάποιες πρασινοπές αποχρώσεις στο καπέλο και κάποιες ζώνες ζιγζάκ στο πόδι και παίρνοντας και κάποιες άλλες γνώμες, καταλήξαμε ότι είναι αμανίτα φαλόιδες VAR Alba. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν μαζεύουμε μανιτάρια που έχουν λευκό καπέλο, λευκά ελάσματα, λευκό πόδι ή λευκό πό και πολύ. Αυτά τα αποφεύγουμε διαροπάλου.